Γκόλες στη Σέντρα Εμείς είναι λίγο αθλητική εκπομπή Και μετά την ε, κυρία Σιδερή Έχουμε ένα, ένα, ακόμα εκπρόσωπο Ο οποίος ε, δεν ξέρω αν ξέρει περισσότερο Νομίζω η Κατερίνα Σιδερή ξέρει περισσότερο αθλητικά Από τον ε, Αλέξη Φραντζέσκο Ο οποίος είναι εδώ δεν, Κύριος... δεν νομίζει. Γιάννη, αν το κούμπο. Α, το ξέρει. Τον ήξερε όμω και. Τον ήξερε. Η Κατερίνα, τον ήξερε. Ναι, ε, πόσο φαίνεται η διαφήμιση που γύρισε με τον αδελφό του, Αφού ξέρει λοιπόν. Ε, για να μην πούμε το προϊόν. Ε... Δεν θέλαμε το προϊόν, δεν μα νοιάζει. Το γάλα είναι το λοιπόν, που παίζουν. Δεν τη θυμάμαι. Είναι για τα παιδάκια... το μήνυμά το τη, δεν το θυμάμαι. Είναι, τα, είναι δύο παιδάκια τα οποία είναι μικρά. Ξέρει τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε και ξεκινάνε από το. Οκ, okay, παίζουμε και θα παίξουμε τα καρφώματα και το ξανακάνουν πάλι την ίδια κουβέντα όταν είναι ενήλικε. Είναι ο Θανάσης και ο Γιάννη. Αλλά είναι αυτό το όνειρο που έχουμε, ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε. Πολύ θετικό πράγμα. είναι. Μακάρι να, να, έχουμε τέτοια πρότυπα. Τα, τα παιδιά μα έχουν τέτοια πρότυπα. Ναι. Απλά η ερώτηση που κάνω ε, είναι πολύ απλή όσον αφορά το Γιάννη και το Θανάση, Είναι ότι πριν γίνουν διάσημοι, του ξέρει και του βρίζαμε, του κάναμε τσιλιά δώρου στην ομόνια. Έτσι. Και τώρα του αποθεώνουμε. Δεν είναι λίγο παράξενο αυτό. Έχετε δίκιο. Είμαστε με, η κουλτούρα μα γενικότερα είναι ακραία. Και ε, εντάξει, είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων, όμω ε, ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά. Ναι. Οι ίδιοι που μπορεί να βρίζουν την επόμενη μέρα μπορούν να βοηθήσουν κιόλα. Σωστό. Το έχουν αποδείξει. αυτό είναι αλήθεια. Ο Αλέξ Φραντζέσκο. Ε, είναι... Αλέξανδρο. Είναι... Α, ναι, είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν το Αλέξανδρο να μένει, το άλλο το κρατάνε όλο. Όχι, δεν είναι. Το Αλέξανδρο στη τέξη. Εγώ καταρχήν είμαι μεγαλύτερο από τον Τζίπρα. Έτσι. Δεν είναι θέμα Τσίπρα. Προ Θεώ, δεν το. δεν είπα αυτή την έννοια. Ε, είχα την αίσθηση ότι Αλέξη σε λέγαμε όταν είμαστε πιο μικροί, γι' αυτό. Όχι. Ε, ένα από τα καλά του να είσαι υποψήφιο είναι ότι μπορεί να πετύχει τέτοιου σκοπού. Δηλαδή, ε, είδα ότι είναι ευκαιρία, πάντα ήθελα να μιλήσω με έναν Αλέξανδρο και δεν μπορούσα να τον πετύχω. Α. Από τότε λοιπόν που ανακοινώθηκε το όνομά μου και φαίνεται στι διαφημίσει ή το λέει ο και αυτά, τον έχω διορθώσει δύο φορέ. Ε, Α, πολλοί, πολλοί άνθρωποι, επειδή με έχουν δει πρόσφατα κάπου, ε, με φωνάζουν ξαφνικά Αλέξανδρο. Και λέω, Ωπ, να το, αυτή είναι η ευκαιρία. Μάλιστα. Να πετύχω το σκοπό μου που τον έχω τώρα. Αλλά αυτό 20 ήταν ο λόγο για τον οποίο κατέβηκε μαζί περίπου. με τον ε, Βασίλι Βρούτση, έτσι. Για να <laughs> αποκτήσει πάλι το όνομά σου. Όχι, τον έχω διορθώσει σε δύο ομιλίε. Μου λέει ο Αλέξανδρο Φαντέσκο, λέω, Παρακαλώ, Αλέξανδρο Φαντέσκο. Μάλιστα. Κατεβαίνει λοιπόν με τη δύναμη δημιουργία, είσαι στο κεντρικό ψηφοδότη, έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι. Ε, Πώ ήταν η απόφαση να κατέβει, Γιατί είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο ε, είσαι πολιτικοποιημένος, δεν ξέρω ότι από μικρό ήσουν σε όλα αυτά τα πράγματα αλλά δεν έβγαινε μπροστά όσον αφορά τα Να. τοπικά εδώ πέρα. Ε... Συζητούσες όχι από μακριά, ενεργά αλλά όχι ενεργά. Πολύ απλό ο λόγος. Πολύ ενεργός και πολιτικοποιημένος και και με δράσει. Βεβαίω, όχι, δεν θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν μου αρέσει να το κάνω. Αν θέλετε να μιλήσετε εσεί ή άλλοι. Okay. Πάντω, η σημασία έχει ότι είμαι ενεργό πολίτη και στον πολιτισμό και πολιτικά και, και με αγώνα κιόλα και με δύσκολε συνθήκε. Ε, ο λόγο που δεν το έκανα διότι δεν υπήρχε αυτό που ονειρευόμουν εγώ, μια ομάδα η οποία θα έχει τι υγιεί συνθήκε και τι αυτονόητε κατά εμέ συνθήκε όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώ τα κόμματα εξουσίας έχουν ε, ε, κάνει μια επιδρομή εδώ και δεκαετίες στην, στην, ε, στις τοπικές κοινωνίες, στους μικρούς τόπους και στην αυτοδιοίκηση. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι σαν άνθρωπος. Θεωρώ ότι στι, στις μικρές κοινωνίες έχουμε ακόμα τη δυνατότητα λόγω του μεγέθους της μικρής κλίμακας να επηρεάζουμε εμείς ήδη οι καταστάσεις. Γνωρίζουμε καλύτερα από τους έξω από εδώ ε, τους συνανθρώπους μας ποιοι είναι κατάλληλοι, ποιοι μπορούν να προσφέρουν σε κάθε τομέα το ήθος τους, ε, το, αν τα κίνητρα προσφοράς ή διάθεση που έχουν και για ποιους λόγους θέλουν να είναι, να είναι συμμέτοχοι. Ε, επομένως αυτές οι συνθήκες που δεν είδαν υπήρχαν μέχρι τώρα, αντιθέτως μάλιστα, νομίζω κατά τη γνώμη μου όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον τη πολιτική κατάσταση στο, στην Εσύ. Άξο εδώ και τρει δεκαετίε, το αντίθετο μάλιστα, μάλιστα. Και δυστυχώ τώρα τρέχουμε να. Ε... Η δύναμη δημιουργία λοιπόν είναι αυτές οι συνθήκες, έχει αυτή την, την θετική δύναμη, την, την υγεία, την πολιτική, την συντροφικότητα, την αλληλεγγύη ε, και κυρίως πάνω απ' όλα είναι αληθινά ανεξάρτητη ομάδα από νέου. Το 85-90% των υποψηφίων κατεβαίνουν πρώτη φορά. Πρώτη φορά κατεβαίνουν. Ε, και επομένως ε, δεν θα μπορούσα να μείνω έξω από αυτό. Ήταν κάτι Μάλιστα. που και εγώ το διεκδικούσα mm -hmm. και προσπαθούσα να γίνει και ευτυχώ έχουμε. Το, το Βασίλη, βασίλη, σου βασίλη το που. χρησιμοποιεί τη λέξη δύο φορέ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και πιο συχνά τη λέξη ομάδα. Βεβαίω. Ε, Πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να κερδίσει κάποια στιγμή το κόμμα, ή, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα τη Ελλάδα ήταν τελικά το κόμμα. η Πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει, mm. Γιατί κάποιοι λέτε, θεωρούν ότι είναι και αρνητικό. Το κόμμα είναι αρνητικό. Όχι, το η ομάδα. Αντίθέτω. Ο στόχο είναι ομάδα. Αν δείτε όλε οι κοινωνίε οι, οι οποίε έχουν. Ε, υψηλή στάθμη ποιοτικού όρου καθημερινότητα και ζωή στην ομάδα και μόνο στηρίζονται. Δεν υπάρχουν εκεί υπεράνθρωποι και ε, γκουρού τη πολιτική και οι δίμονε των πάντων. Mm -hmm. Μοιράζονται όλα τα πράγματα, συνεργα, συνεργασία, βεβαίω, αυτέ είναι και οι αρχέ μα και οι δικέ μου, ε, συμμετοχικότητα, ε, συνευθύνη. Αυτά είναι χαρακτηριστικά ομάδα, αληθινή ομάδα. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, τελικά αυτό το διαθέτει αυτή τη στιγμή μόνο η δύναμη δημιουργία. Μάλιστα. Οι άλλε θεωρίε ότι είναι πιο ατομικέ ή στηρίζονται κυρίω σε ένα πρόσωπο ή σε κάτι. Εκ κα... των πραγμάτων και νομάτων. εκ, εκ, εκ του αποτελέσματο έχουν δοκιμαστεί ε, 20 χρόνια η μία, 9 χρόνια η άλλη. Ε, εντάξει, δοκιμάστηκαν. Δεν θέλω τώρα να κάνω κριτική. Προφανώ και στα 20 χρόνια και στα 9 και ακόμα και τώρα υπάρχουν αξιολόγοι άνθρωποι. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ήταν ομάδα. Αυτό που μου θυμίζει εμένα τώρα ειδικά η τελευταία ε, δημοτική αρχή των τελευταίων εννέα ετών που επιθυμεί κιόλα να νεώσει ε, τη διάρκεια της για άλλα τέσσερα ε, είναι φαινομενικά μια ομάδα αλλά ουσιαστικά είναι ένα συνοθήλευμα μονάδων. Μάλιστα. Ε, το ε, το γεγονό ότι έχουμε ένα διαφορετικό πολιτικό χάρτη αυτή τη στιγμή λόγω και του συστήματος. Πιστεύεις θα βοηθήσει ή όχι. Ε, τόσο τις, ε, την επόμενη μέρα, όσο και το να ε, υπάρξει αυτή η συνεργασία που, θα, που ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν ότι είναι απαραίτητη για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα Δήμο. Επιβάλλεται κάποια στιγμή να προχωράμε όλο και ε, πιο πολύ στην, στην πιο άμεση δημοκρατία. Ε, είναι ένα βήμα, και βεβαίω είναι και μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που έγινε. Μακάρι να διατηρηθεί και να μεταβούμε στο επόμενο στάδιο που είναι. Εγώ είμαι θεασότητη, προ, προσωπική μου γνώμη τώρα έτσι πάντα. Ε, και πάλι μπορούμε να δούμε ποια είναι τα καλύτερα πρότυπα από εμά σε κοινωνίε που έχουν προχωρήσει σε υψηλότερα επίπεδα ε, διαβίωση και ποιοτικού όρου. Ε, πιο άμεση δημοκρατία, δηλαδή ο πολίτη να επιλέγει ελεύθερα του δημοτικού συμβούλου και ελεύθερα του. Ε, είμαστε όμω ε, ικανοί ε, ή έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό, ή είναι ε, λίγο πρόωρο. Ή αυτό θέλει είναι δηλαδή. ένα μεταβατικό στάδιο και ενδεχομένω να βοηθήσει. Προφανώ θα υπάρχουν αγκυλώσει και κολλήματα. Μπορεί να μην είμαστε. Ε, όλη η κοινωνία έτοιμη, όλοι οι κλάδοι της οικονομίας ή οι, οι κοινωνικές τάξεις, τέλος πάντων παραγωγικές τάξεις ε, όμως αν κάποιος δεν είναι τολμηρός να πάρει την απόφαση να το σπρώξει αυτό στην κοινωνία για να μάθει και η κοινωνία να λειτουργεί μέσα, μέσα, μέσα σε αυτή τη μεταρρύθμιση και μέσα από την, ε, τη νέα φιλοσοφία της διοικητικής λειτουργίας που θα έχει ο Δήμος με την απαραίτητη εξέβρεση, με την απαραίτητη, τις απαραίτητες συνενέσεις που θα χρειάζονται αν και αυτό κάποιο δεν το σπρώξει, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο εμπλέκεσαι στον τουρισμό, εκτό των άλλων δηλαδή, αλλά νομίζω επιχειρηματικά στον τουρισμό πρέπει να είσαι. Μόνο, αποκλειστικά. Όχι, γιατί η μουσική είναι το χόμπι το οποίο το απολαμβάνει. Πώ ήταν η Ρώμη, η Ρώμη... Στη Ρώμη ζήσαμε μια πολύ όμορφη εμπειρία. Παίξαμε εκεί για την ελληνική κοινότητα τη Ρώμη και μα προώθησε και η ελληνική πρεσβεία. Βάλιστα. Είναι οι Έλληνες, του, οι, Έλληνες του, εξωτερικού πραγματικά είναι, είναι σπουδαίοι. Είναι διαφορετικές σχέσεις με τους Έλληνες εδώ. Ε, ίδιοι, λένε ότι είναι ίδιοι, είμαστε, ίδιοι είμαστε. Απλά ε, μπαίνουμε σε ένα, σε ένα, σύστημα οργάνωσης ή κάποιων πραγμάτων δομικών ελλείψεων και ελλημάτων που έχουμε εδώ ε, και όταν αυτά τα αυτονόητα και εμείς τα κατακτήσουμε εδώ στην ελληνική κοινωνία τότε και εδώ εμείς έτσι θα συμπεριφερόμαστε Μας, και θα μεγαλουργήσουμε προφανώς γιατί του εξωτερικού οι Έλληνες ζωή να έχουν είναι παντού και σε καλές θέσεις τις ναι. τουλάχιστον από αυτούς. Έτσι. Λοιπόν, τουρισμό ε, τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, υποδομές πώς μπορεί η δύναμη δημιουργία να αλλάξει ή αν, χρ... αν χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αλλάξει και τι μπορεί να προσφέρει Στον τουρισμό. Ναι. Κοιτάξτε, ο τουρισμό ε, είναι μια πολυσύνθετη και ετερογενή διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι εμπλέκει όλο το κοινωνικό σύνολο. Σίγουρα. Επομένω, ε, δεν άπτεται μόνο των αρμοδιοτήτων και τη ε, πολιτική που μπορεί να αναπτύξει, ε, παραδείγματο χάρη, ένα αντιδήμαρχο τουρισμού ή η Επιτροπή Τουριστική Ανάπτυξη. Αυτοί απλά είναι ενδεχομένω συντονιστέ. Ε, πρώτον, χρειάζεσαι. Ε, συγκεκριμένο σχέδιο. Πριν από αυτό, χρειάζεσαι φιλοσοφία, να αντιλαμβάνεσαι ε, τελικά αυτό το νησί. Ποιο τουριστικό μοντέλο, ποιο αναπτυξιακό τουριστικό μοντέλο του αρμόζει, Αυτό δεν είναι κάτι που θα το ανακαλύψουμε εμεί. Το προσδιορίζει το ίδιο το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Δηλαδή, mm -hmm. το πλούσιο ε, απόθεμα που έχουμε σε τοπία, σε, σε φυσικούς πόρους το ανθρωπογενές περιβάλλον, η ιστορία, η παράδοση μας προσδιορίζουν ρητά το μοντέλο τη αεφόρου τουριστική ανάπτυξη και επομένω αυτή την εντολή εμεί πρέπει να τη σχεδιάσουμε. Πιστεύει ότι οι προηγούμενοι δεν το είχαν καταλάβει αυτό, Δεν νομίζω. Δεν φε... δεν... πού το βλέπετε αυτό. Εγώ δεν, δεν ρωτάω εσά. Συγγνώμη προσωπικά. <χει> ε... <χει> ε... <χει> κάνω μια ερώτηση σε όλου μα. Δεν το βλέπω. Ε... πρέπει να... να, το αντιληφθούμε, να αντιληφθούμε ότι χωρί φυσι... χωρίς τη φύση μα. Τι... Τώρα ακούγονται γραφικά, αλλά εγώ θέλω να τι γεμίσω αυτέ τι λέξει με συνέστημα. Χωρί τη φύση μα, του ανθρώπου που παλεύουν για τη φύση, για την ιστορία, την παράδοση. Είχατε πριν την κυρία Σιδερή. Ε, σιδερή ναι. Τέτοιοι άνθρωποι. Εγώ θα αναφέρω και άλλου. Δεν του τώρα με τα ναι, φύση. Ο σύλλογο προ τι άγριε ζωέ, οι περιβαλλοντικέ κινήσει γενικότερα. Χωρί αυτού δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε τουρισμό. από αυτό Ο τουρισμό ζει από τον πρωτογενή τομέα, από τη φύση μα. Δεν θέλω να λέω φυσικό περιβάλλον, από τη φύση. Είδατε πριν ε, λίγου μήνε. Τα σχολεία που πήγαν και ήταν την απελευθέρωση των ε, όρνιων, του κανιάδε που του δούλεψαν. Πάνω, λένε. στην, ναι, στην... όρνη που έγινε. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα τεράστιο μέρο του τουριστικού προϊόντο. Αυτό λοιπόν μα προσδιορίζει ρητά που πρέπει να πάμε σαν νησί. Ε, εφόσον το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, τότε καταλαβαίνουμε και ποια εργαλεία, ποιε στρατηγικέ θα σχεδιάσουμε για να φτάσουμε εκεί. Κάτι άλλο σημαντικό. Πρέπει να αντιληφθούμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε. Και ε, το οποίο είναι η ενδογένεια. Έχουμε ενδογένεια τουριστική οικονομία, ενδογένεια γενικότερα οικονομική, oh, yeah. και αυτό επίση μας προσδιορίζει ρητά την ε, αεφόρο τουριστική ανάπτυξη. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τουρισμό, αν τα ωφέλη του τουρισμού στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωή, ε, όλε οι παράλληλε αυτέ ωφέλειε στην οικονομία, αν όλα αυτά έρχεται και μα τα παίρνει κάποιο άλλο. Απλά αυτό ακούγεται πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ρομαντικό, όπω είπε και πριν, συναισθημα... πολύ συνέστημα. Mm -hmm. Αλλά σε μια σκληρή καθημερινότητα, αυτό πώ μπορεί να το διαχειριστεί, Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο το πρωί. Προφανώς. Λοιπόν, για να υπάρχουν πάντα εργαλεία και πολιτικέ, και ειδικά αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και να γνωρίζεις, αν δεν τα γνωρίζει, αν μπει εκεί, μαθαίνει πολλά πράγματα. Σίγουρα. Λοιπόν, ε, παραδείγματο χάρη. Ε, ορεινή ενδοχώρα, κυρίω. Υπάρχει, ε, μιλάει από μόνη τη. Πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουμε πολιτικέ ώστε να εισέλθουν εκεί οι τουριστικέ ροέ ε, για να απολαύσουν όλο αυτό το ε, φυσικό περιβάλλον, την ε, παράδοση και την ιστορία μα, τα μνημεία, ε, ε, το οποίο είναι ένα απόθεμα στοιχείων που κάνει τη μεγάλη. Διαφορά από του ανταγωνιστέ τόσο στον εσωτερικό, στο εσωτερικό ανταγωνισμό στο όσο και, στο και, και στην ευρύτερη διεθνή αγορά, τουριστική αγορά. Αυτό λοιπόν, το καταλαβαίνει. Βλέπει ότι οι ίδιοι οι επισκέπτε σου, σου το αναφέρουν και το προσδιορίζουν συνέχεια, τι όμορφα τα χωριά, έτσι, ναι. τα τοπικά μα προϊόντα. Με απλά μηνύματα μπορεί να πάρει. Ε, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να μελετήσει ποιε είναι οι κατάλληλε πολιτικέ ώστε αυτό να προστατευτεί. Να αναδειχθεί και να προβληθεί. Λοιπόν, ε, έχουμε λοιπόν τον εναλλακτικό τουρισμό και τον τουρισμό ειδικών κινήτρων. Δεν έχει γίνει ποτέ κάποια σοβαρή προσπάθεια. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά εργαλεία. Μπορώ να σα πω και την πρόσφατη προσπάθεια που κάναμε, η συνέργεια 10 φορέων, για την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πεζοπόρων, τη ΕΡΑ, ε, το Leading Quality Trails, το οποίο απευθύνεται σε 150 εκατομμύρια ε, πεζοπόρου, οι οποίοι συνιστούν και ουσιαστικά ταυτίζονται με τον υπεύθυνο και το βιομηχανικό τουρισμό, περιβαλλοντικά υπεύθυνο τουρισμό. Ε, αυτό λοιπόν είναι ένα από τα παραδείγματα. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σπρώξει τουριστικέ ροέ στην ενδοχώρα και αν εσύ αναπτύξει και άλλε δράσει στον πολιτισμό, ε, στην παράδοσή σου, μπορεί την, την χαμηλή περίοδο, στα άκρα τη περίοδου, Απρίλιο, Μάιο, γιατί τέτοιου είναι, είναι. Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει τουριστική ζήτηση. Απλά ε, ξέρει τι μου κάνει εντύπωση ότι ε, η δύναμη δημιουργία ε, μιλάει πολύ για την ενδοχώρα. Mm -hmm. Ωραία. Η ε, Ενωμένη Μπορούμε ή την ε, Μαζί Αλλάζουμε. Ε, μιλάνε όλοι για τον τουρισμό, mm -hmm. αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί και να μην ξέρουμε ακριβώ τι ζητάμε. Δηλαδή, ξέρει, ε, όλοι μιλάμε για την ενδοχώρα, έτσι. Αν πάμε όχι, να φτιάξουμε όχι, αυτά. Δεν... Δηλαδή, τόσα χρόνια δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με αυτά. Όχι, είναι η εικόνα εγκατάλειψη. Κοιτάξτε, δεν μιλάει η δύναμη δημιουργία μόνο για την χώρα. Όχι, ε, Απλά... το βάζει σαν ένα από τα, το, το πιο ναι, βασικό σημείο αναφοράς για να, για, όταν μιλάει για πολιτισμό, για, για, για οτιδήποτε, για, για οτιδήποτε. Για, και γιατί, επιδιώ, γιατί επιδιώκουμε και πρέπει να διασφαλίσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη. Mm -hmm. Αυτό τι σημαίνει. Να, να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τόσο των χωρικών ενωτήτων τη Νάξου. έτσι και μεταξύ των κλάδων οικονομία. Δηλαδή, ε, προπάρχει του τουρισμού, τη τουριστική δραστηριότητα, ο πρωτογενή τομέα. Ναι. Ο πρωτογενή τομέα, πέρα από την ορεινή χώρα, γενικότερα στην χώρα του νησιού αναπτύσσεται. Αυτό λοιπόν η διασύνδεση ε, δεν αφορά μόνο την ενδοχώρα. Η διασύνδεση έχει ανταποδοτικά ωφέλη και στον κλασικό παράλληλο τουρισμού, Όταν με τη διασύνδεση με τον πρωτογενή τομέα ε, μπορεί να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο, αυτά τα ωφέλη ανταποδοτικά επιστρέφουν και στον παράλληλο τουρισμό. Υπάρχει λειτουργική διασύνδεση, δηλαδή ε, όλα αυτά λειτουργούν μαζί. Το, το προϊόν είναι ενίο, αδιαίρετο, δεν το χωρίζουμε. Απλά υπάρχει μια ετεροβαρή ε, κατανομή των προσπαθειών που δεν υπάρχουν ούτε. Δηλαδή, αν το συζητήσουμε και για την, για την παράλληλη ακτογραμμή μα, την εγκατάλειψη που υπάρχει εκεί, θα τη δούμε. Ε, απλά ε, επειδή είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο ε, είπε και εσύ ότι ασχολείσαι αρκετά χρόνια με τον τουρισμό. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί ε, επενδύσαμε τόσο πολύ στι δυτικέ ακτέ και Εντάξει αφήσαμε αυτό. Το... Ήταν εύκολο να ναι, το επενδύουμε. γιατί, έγινε μόνο του. Γιατί είναι αυτή, αυτή είναι η τάση. Το κυρίαρχο ας πούμε, συστατικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδος είναι τα τρία S, έτσι. Να μην το πούμε τώρα. Τέλο πάντων, να το πούμε, είναι το κλασικό μοντέλο ε, τη παράλληλη αναψυχή. Επομένω, εντάξει, λογικό είναι. Όταν όμω κάνει πολιτική, ειδικά τουριστική πολιτική, πρέπει να αντιλαμβάνει ποια είναι τα πλεονεκτήματά σου και ε, αυτά να τα αναδεικνύει να τα προστατεύει. Εδώ είναι και θέμα, πέρα από την τουριστική πολιτική, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η. Η πολυπόθητη διασύνδεση που, για την οποία μιλάμε συνέχεια του πρωτογενή τομέα με τον, με τον τουρισμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, εξασφαλίζει την, ε, την διατήρηση του κοινωνικού ιστού τη παραδοσιακή οικονομία. Δηλαδή, φανταστείτε, όλο αυτό ο κόσμο που είναι στην ορεινή ενδοχώρα να αναγκάζεται να μεταναστεύει εσωτερικά, να κινείται επαγγελματικά σε άλλα επαγγέλματα. Και σιγά, σιγά σιγά σταδιακά να, αφήνει το τομέα εγκα, να υπάρξει σύνταβη, ναι. η, η εγκατάλειψη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και κυρίω να χάσουμε την παραδοσιακή μα οικονομία. Επιβάλλεται. Άρα, γι' αυτό μιλάμε για την ορεινή ενδοχώρα ε, και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν εκεί να συνεχίσουν την παραδοσιακή του οικονομική δραστηριότητα και συμπληρωματικά με τον τουρισμό να μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω και να, και να εξασφαλίζουμε έτσι μια ισόρροπη. Ε, ανάπτυξη σε όλε τι χωρικέ ενότητε του νησιού είναι ενιαίο το νησί. Το, το, ο το τουρισμό ε, ε, είναι αδιαίρετο. Σωστά. Όσον αφορά την καθημερινότητα, γιατί γίνεται μια επίσημη μεγάλη κουβέντα για την καθημερινότητα. Ε, πώ μπορεί, με δυστυχώ λίγα λόγια, να μα πει η, η δύναμη δημιουργία πώ μπορεί να αντιδράσει στην ε, καθημερινότητα που έχει να κάνει με τον από τουρισμό. την καθαριότητα ή οτιδήποτε. ή και με τον τουρισμό, ναι, τον να τουρισμό. δείτε, κα, Καταρχήν, να μιλήσουμε λίγο για το, ένα σύντομο προλόγω. Το σχέδιο δράση για τον τουρισμό έχει στρατηγικό οριζόντα. αυτό είναι μια. Φιλοσοφία που διακατέχει τη δύναμη δημιουργία σε όλο το σχέδιο δράση, σε όλου του τομεί. Έχουν όλα στρατηγικό ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι ε, το, ο σχεδιασμό τουριστική ανάπτυξη, έτσι τον ονομάζουμε, γιατί είναι στρατηγικό. Επομένω, θέλουμε να, και θα αναδείξει την τουριστική πολιτική σε μία διάρκεια 8-12 ετών. Ε, Επομένω, από αυτό το σχεδιασμό, οι επόμενε, με απλά λόγια, οι επόμενε δημοτικέ αρχέ θα έχουν ε, πολιτικές να εφαρμόζουν και στόχους να υλοποιούν στην, ε, στην του, στην στη του στη Αυτό λοιπόν το πράγμα ε, έχει όλο αυτός ο σχεδιασμό εννοείται ότι έχει παράλληλες ωφέλειες για την καθημερινότητα και ναι. το, τον, τον, εντόπιο, τον εντόπιο πολίτη. Ε, πάνε μαζί. Οι παράλληλες ωφέλειες, ε, παραδείγματος χαρή, όταν ε, έργα που ανεβαθμίζουν τους όρους ποιότητας του επισκέπτη, αυτό ταυτόχρονα τα απολαμβάνει και ο πολίτης. Ενδεχομένω και το ορθολογικό θα ήταν να είναι αντίστροφα. Όμω, ε, τελικά, επειδή η οικονομική δραστηριότητα είναι αυτή που τρέχει πιο γρήγορα από την κοινωνία, ενδεχομένω να πηγαίνει λίγο ανορθόδοξα, λίγο αντίθετα. Και επομένω, εξασφαλίζοντα ποιοτικού όρου για του επισκέπτε στο κυκλοφοριακό, στα έργα υποδομή. Ε, αν θέλετε να το πιάσουμε αυτά τα θέματα, πολύ ευχαρίστω. <laughs> Δεν μπορούμε γιατί Εντάξει, έχουμε χρόνο. Sorry, λόγω, χρόνο ε, ε, αυτά όλα λοιπόν έρχονται ανταποδοτικά. Ταυτόχρονα και ταυτίζονται με τους όρου ποιότητα της καθημερινότητας του ντόπιου. Μάλιστα. Και η τελευταία ερώτηση είναι η ίδια περίπου που έγινε και με την Κατερίνα Σιδερή. Ε, γιατί να ψηφίσω τον Αλέξανδρο Φραντζέσκο, γιατί να ψηφίσω δύναμη δημιουργία. Καταρχήν θα ψηφίσετε δύναμη δημιουργία. Ναι, εντάξει. Τον Εμείς... κάνουμε ένα από εδώ λοιπόν. Εντάξει. εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν θα σα πω ψηφίσω τον Αλέξανδρο Φραντζέσκο. Εγώ θα σα πω ε, να, να, ψηφι... να ο κόσμο να επιστρέψει στα κριτήρια της καταλληλότητας και στα κριτήρια που ε, πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να αναλάβει την επόμενη μέρα κάποιες αρμοδιότητες τις οποίες θα μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα από αξιοπρεπέ ως ε, κατάλληλο, ως απαραίτητο για να τουλάχιστον να έχουμε τα αυτονόητα mm -hmm. αν καταφέρουμε να έχουμε τα αυτονόητα θα κάνουμε μεγάλη διαφορά βέβαια δεν υπάρχουν μαγικά ραβιά, είναι δύσκολη mm -hmm. δουλειά έτσι, γιατί ε, βλέπετε πως είναι η Ελλάδα 30 χρόνια Δυστυχώ ε, έχουν γίνει μεγάλε μεγάλες καταστροφές, ε, ειδικά στην, στην, πολιτική στην αντίληψη, στην πολιτική κουλτούρα και την πολιτική παιδεία μας. Από εκεί και πέρα, ε, δύναμη δημιουργία, είμαστε ομάδα. Εμεί ε, είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε το εγώ μα για την ομάδα. Δεν μα απασχολεί αν θα βγούμε προσωπικά ο καθένα. Στόχο είναι αυτή η φιλοσοφία, αυτή η αντίληψη που έχουμε, η πολιτική η αντίληψη και η πολιτική κουλτούρα να περάσει εκεί μέσα, εκεί που παίρνουν οι αποφάσει και θα δούμε ποιοι θα είναι εκεί μετά. Μάλιστα. Ωραία. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ελπίζουμε ό,τι καλύτερο πραγματικά για ε, τι εκλογέ αυτέ. Και θα ξαναπούμε αναγκαστικά την επόμενη, την επόμενη μέρα που θα γίνει ένα μήνυμα απολογισμό για τι γίνεται, πώ θα κινηθούμε. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη τη κουβέντα. Πέρασα πολύ όμορφα. Εμεί ευχαριστούμε.